Για έναν τελευταίο καφέ και λίγα ψώνια έσπευσαν στην κεντρική Λευκωσία εκατοντάδες πολίτες λίγες μόνο ώρες πριν την εφαρμογή των νέων περιοριστικών μέτρων. Σήμερα τελευταία μέρα πίνουμε καφέ. Βέβαια, εγώ τώρα κάθομαι αναγκαστικά και ήρθα να απολαύσω το φαγητό μου εδώ με τους φίλους και να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Στις 7 απόψε οι χώροι εστίασης κατέβασαν ρολά και θα ανοίξουν ξανά την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Για μερικούς η σημερινή ημέρα ήταν η ευκαιρία για μια τελευταία συνάντηση με φίλους πριν από το νέο έτος. Τελευταία ημέρα μαζευτήκαμε να πιούμε παρέα αυτό και τέλειωσε. Να γιορτάσουμε, να αποχαιριστούμε ως του χρόνου το πιούν. Σε κλειό αυστηρότερων απαγορεύσεων μπαίνει από αύριο στις 6 το πρωί η Κύπρος. Οι φετινές εορτές θα είναι για όλους αγιώτικες, με τους πολίτες να δηλώνουν στον Αντένα ότι τα νέα μέτρα είναι μεν αυστηρά, αλλά είναι και απαραίτητα. Ήταν απαραίτητο. Κρίμαν τα μολ που έκλεισαν τα μαχαζιά στα μολ. Για με διαφωνώ κάθετα. Έπρεπε να κλείσουν μόνο τις εστιάσεις. Δηλαδή είναι σοβαρό το θέμα και μας κλείνουν τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Συμφωνώ ότι όλοι πρέπει να φοράνε τις μάσκες, πρέπει να προσέχουμε. Μερικά καταστήματα πρέπει να κλείνουν. Εγώ έρχομαι από τη Νέα Ζηλανδία, εκλείσανε τελώς και είναι ολοκάθαροι, μηδέν κορονοϊό. Πρέπει και εμείς στην Κύπρο να υπακούσουμε στις αρχές. Οι πολίτες ελπίζουν σε βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας που ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποιες χαλαρώσεις την πρωτοχρονιά.